γυρίζει σε δεύτερο χρόνο την μπάλα. Μπρου. Από μακριά δοκιμάζει ένα σου, την μπάλα έξω. Τελέστηκε η κεφαλιά, 1-0, μπάλα στα δίχτυα από τον Τρουγιόλς, ο οποίος ανοίγει το σκορ στο 19, πρόλαβε τους αμυντικούς, πρόλαβε και τον Βάλε και με κοντινή κεφαλιά στο 19, ο Χουάν Τρουγιόλς ανοίγει το σκορ στο Τσίριο στάδιο. Ο Τρουγιόλς, ο οποίος θα φτάσει στα 3 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ 2 από αυτά πλέον τα έχει πετύχει κόντρα στον Απόλλωνα στο Τσίριο στάδιο. Θυμίζω, ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος στις καθυστερήσεις του αγώνα σε εκείνο το 3-3 είχε δώσει τον ένα βαθμό στην ΑΕΚ. Ξανά η εκτέλεση του κόρνερ, η κίνηση του Τρουγιόλς, πρόλαβε τον Βάλε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ καλή κίνηση από τον Τρουγιόλς και 1-0 για την ΑΕΚ Μιλένκο. Πεδρό. Ωραία ο ψύχας με τα κουνάκι, τον ξαναβρήκε η σέντρα του Πέδρο. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μάρκοβιτς στα χέρια του Τόνιο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κτίσει μια πάρα πολύ καλή παράδοση με τον Απόλλωνα στο Τσίριο στάδιο τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε εδώ την παλιά, ο Περέιρα. Ενώ ήταν πεσμένο στο έδαφος ο Μικέλ Γκονσάλεθ, μπόρεσε και έδιωξε. Η φάση δεν τελείωσε, ο Παπουλής κλεισμένο τριφογυρίζει με τα αριστερό. Χλιαρό το σουτ μαζεύει ο Τόνιο. Από το 19 η ΑΕΚ μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Τρουγιόλς. Έχει αλλάξει κάτι, Μιλένκο? Η αντίδραση πάντως από πλευράς Απόλλωνα δεν ήρθε. Όχι. Για να δούμε τη φάση με τον Γιάννου και να σας ακούσουμε. Ο Γιάννου με τον Πέδρο θα κάνει το γύρισμα, το βολέ από τον Σουάρες στα χέρια του Βάλε. Μια κατάρρη ευκαιρία ή να πούμε ότι έκανε κάτι να... Εδώ έγινε το κλέψιμο Τρουγιόλς. Ο Γιάννου φάτσα με τον Βάλε. Φοβερή πάση. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ και σπαταλάει μια φοβερή πάσα από τον Τρουγιόλς που τον έβγαλε τέτα τέτ με τον Μπρούνο Βάλε. Μάρκοβιτς, έκλεψε ο Κάσες. Ο Σάστρε. Πολύ ωραία. Παλιά για τον Τολμές, ο οποίος έκανε το σουτ. Ο Βάλε έπεσε και μάζεψε. Σωστή τελική πάσα προκειμένου να απειλήσει την αισθητά του Τόνιου. Παπουλής, λάθος, η μπάλα ξαναπάει σε αυτόν, πέρασμα για τον Μάρκοβιτς, βγαίνει ο Τόνιο, πρόλαβε, γύρισε ο Μάρκοβιτς, αλλά εκεί είναι ο Μικέλ Γκονσάλεθ που έδιωξε. Γιάννου, τακουνάκι, έκοψε ο Πέδρο, ψύχας, Σακέτη, Περέιρα, ωραία ξεδιπλώνει το Απόλλωνα στη φάση, η πάσα για τον Μάρκοβιτς, μπροστά του είναι ο Τρουγιόλς. Μάρκοβιτς, πέρασε από τον Τρουγιόλς, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, τελευταία στιγμή. Εξαιρετική άμυνα τον Αντωνιάδη που διώχνει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στον Περέιρα. Πέδρο στο κόρνερ. Κεφαλιά του Γιούστε. Το πλασέ πάνω από τα δοκάρια. Τον Μάρκοβιτς έχω την εντύπωση. Ναι. Παπαμιχαήλ βγαίνει πρώτος ο Ίγκορ Σίλβα. Κερδίζει την μπάλα. Αποφεύγει για τον Σακέτη. Από πλάγια στην περιοχή το σουτ. Φοβερό γκολ από τον Ίγκορ. Από τον Τρουγιόλς και πάλι. Ο Τρουγιόλς, ο ένας εκ των τριών κεντρικών αμυντικών της ΑΕΚ, πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ στο 45. Δεν ξέρω, φαίνεται να την βρίσκει στο Τσίριο κόντρα στον Απόλλωνα ή στο Τσίριο, αν θέλετε, γιατί φτάνει τα 4 γκολ, τα 3 είναι κόντρα στον Απόλλωνα και το άλλο είναι κόντρα στην ΑΕΛ. Στο Τσίριο στάδιο, 2-0, υπέροχη ατομική ενέργεια από τον Τρουγιόλς και πάλι. Μιλένκο. Πολύ ωραίο. Ενώ ξαναβλέπουμε εδώ φάση που ξεκίνησε από τον ίδιο γιατί έκλεψε. Άλλαξε την μπάλα ταχύτατα, μπήκε στην περιοχή αποφασιστικά. Πολύ δυνατό τελείωμα. Πολύ ωραίο το σουτ. Στη γωνία. Σάστρε στον Ιγκόρ Σίλβα. Κάθεται για τον Γιάννου. Πέρασε από τον Σελίμοβιτς. Γυρίζει ο Γιούστε να τον σταματήσει. Παπουλής που σηκώνει το κεφάλι, βλέπει τις επιλογές του, αποφασίζει να πάει μόνος, θα γυρίσει τώρα. Εκεί όμως δεν είναι κανείς. Για να δούμε τώρα τον Ζωά Πέδρο, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Τρουγιόλς και έπειτα μαζεύει ο Τόνιο μπροστά από τον Ζωά Πέδρο. Είναι ψηλά η παίκτες του Απόλλωνα, να παίζει γρήγορα ο Τόνιο, βρίσκει τον Χέφεν Σουάρες, είναι 3-2. Η πάσα για τον Γιάννου τώρα.
Ο Σελίμοβιτς πάει να τον κλείσει. Θα βάλει την κόντρα και θα παραχωρήσει κόρνερ. Σκέμπρι για τον Παπουλή. Παπουλής μπήκε στην περιοχή. Γύρισε. Ο Τόνιο έσωσε. Από πλάγια θέση. Σπόλιαρη στον Σακέτη. Περέιρα. Και ο Παπαμιχαήλ. Σέντρα βγήκε. Κεφαλιά του Παπουλή. Αυτή ήταν καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Ψάχνει τον Παπουλή. Πάνω το Σημειάκι. Σε αντικανονική θέση. Ξανά η προηγούμενη φάση. Βλέπετε δεν ήταν offside εδώ ο Παπουλής. Έκανε λάθος ο βοηθός. Γιούστε. Κάθετη. Πολύ καλή για τον Σκέμπρη. Αυτός βρήκε τον Μάρκοβιτς ξανά στον Σκέμπρη. Ωραίο γκολ για τον Απόλλωνα. Στο 88 ο Αντρέας Σκέμπρη μειώνει σε 2-1. Από τον ωραίο συνδυασμό, την κάθετη του Γιούστε και την πολύ καλή εναλλαγή της μπάλας του Μάρκοβιτς με τον Σκέμπρη. Ξανά, όλα ξεκίνησαν από την κάθετη του Γιούστε. Ο Σκέμπρη άλλαξε με τον Μάρκοβιτς αμέσως το σουτ, συρτό στη γωνία. Όμορφο γκολ για τον Απόλλωνα που μειώνει στο 88. Λαρένα τώρα για την ΑΕΚ. Ανεβαίνει. Περέιρα. Σέντρα του Περέιρα. Ο Σκέμπρη το πλασέ. Ο Τόνιο σε κόρνερ. Εδώ ο Μπρούνο Βάλε. Συγκινημένος όπως βλέπετε. Χαιρετάει τους φίλους του Απόλλωνα. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένας πολύ καλός χαρακτήρας. Μετά από 7 γεμάτες χρονιές στην ομάδα της Λεμεσού. Θα αποχαιρετήσει την ομάδα με την οποία έζησε μεγάλες στιγμές. Πήρε και προσέφερε πάρα πολλά. Έστω κι αν το αντίο του να μην ήταν αυτό που ήθελε και αυτό που του άρμοζε, αν θέλετε. Μπροστά σε σχεδόν άδειες εξέδρες, αλλά και με ήττα. Λίγο!